Τελείως ακάλυπτος ο πρόσωπος, μόνο γυαλιά ηλίου και γάντια. Μπήκε κύριος, σαν να ήταν δικό του το μαγαζί. Κατευθείαν μπαίνει στο ταμείο, παίρνει τα πρώτα χρήματα, μπαίνει πίσω από τον μπάγκο, παίρνει μια συσκευή τηλεφώνου και τα λεφτά που βρήκε σε ένα σιρτάρι που είχα και σε ένα μπουφάν. Αλλά τόσο του κόβει ότι δεν είδε ούτε τις κάμερες. Γκαφατζής, γιατί άμα δεν βλέπει τις κάμερες που είναι από πάνω του, άρα είναι μηδέν. Είναι ο ίδιος γκαφατζής διαρρήκτης που λίγες μέρες πριν, το ίδιο ακάλυπτο στο πρόσωπο, είχε εισβάλει σε άλλο κατάστημα στην Κερατέα. Αυτές οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας δίνουν την εντύπωση ότι ο διαρρήκτης είναι ιδιαίτερα αφελής, καθώς αν και προσπαθεί να κρυφτεί ουσιαστικά, αποκαλύπτει το πρόσωπό του. Για αυτή τη συμπεριφορά, ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη πιο ρεαλιστική ερμηνεία. Προκλητικός είναι. Γιατί τον έχουν πιάσει άλλες 10 φορές και δεν του έχουν κάνει τίποτα. Έχει κάνει 10 ληστές, έχει βάλει 10 χιλιάρικα, 15 παντελόνι. Το πάνε στον εισαγγελέα, ισχυρίζει ότι ψυχολογικά δεν είναι καλά, τον αφήνει ελεύθερος. Εσύ δουλεύεις όλη μέρα για να 10 χιλιάρικα δεν τα παίρνεις καθαρά όλο τον χρόνο. Αυτός δεν δουλεύει, κάνει αυτή τη δουλειά και τελείωσε. Είναι μάλιστα αρκετά ευφύης ώστε να φοράει πλαστικά γάντια για να μην ταυτοποιηθούν εργαστηριακά τα δακτυλικά του αποτυπώματα με όλες τις κλοπές που έχει κάνει. Ένας στρασίτατος κακοποιός, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία, οργώνει εδώ και πολλούς μήνες στην Ανατολική Αττική, κάνοντας συστηματικά διαρρήξεις από το Σούνιο μέχρι τα Σπάτα και την Αρτέμιδα.